τεινάζεται στον αέρα όλη η Ουκρανία. Το Κίεβο αδυνατεί να πληρώσει τους μαχητές του. Η επίτευξη νίκης σε έναν πόλεμο είναι συνισταμένη πολλών κρίσιμων επιμέρους παραγόντων και συνιστοσών, όπως είναι η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο μέτωπο, η υποστήριξη διοικητικής μέρημνας με έγκαιρο και πλήραν εφοδιασμό σε τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και το ηθικό το οποίο επικρατεί στις τάξεις αυτών. Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μάχονται συνεχώς εδώ και ένα χρόνο εναντίον ενός υπέρτερου τόσο αριθμητικά από απόψεως έμψυχου δυναμικού όσο και οπλικών συστημάτων και μέσων εχθρού, όπως η Ρωσία, δείχνοντας μεγάλα ψυχικά αποθέματα και σθένος. Ωστόσο, η Ουκρανική οικονομία έχει πληγεί σε τεράστιο βαθμό λόγω των εχθροπραξιών που έχουν ερημώσει τη χώρα, με την ανατολικά του Δνίπερου περιοχή της Ουκρανίας να έχει καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει τρύπες στον προϋπολογισμό, γεγονός που αναγκάζει την Ουκρανία να περικόψει χρηματικά επιδόματα για στρατιωτικούς και κοινωνικά επιδόματα για τους βετεράνους. Με άλλα λόγια, η Ουκρανία ξεμένει από χρήματα όχι μόνο για όπλα, τα οποία λαμβάνει με πίσωση από τη Δύση, αλλά και για μισθούς στρατιωτικού προσωπικού. Έτσι, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση του προϋπολογισμού, έχει προταθεί να καταργηθούν τα ισόβια επιδόματα για τους βετεράνους πολέμου και να καταβληθεί αντί αυτών μια χρηματική αποζημίωση για 2 έως 3 χρόνια. Σύμφωνα με το κανάλι Telegram Politics of the Country, η πρωτοβουλία υποβλήθηκε από την επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Κοινωνική Πολιτική και την Προστασία των Δικαιωμάτων των Βετεράνων, Γκαλίνα Τρετιάκοβα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις ισόβιες παροχές των μαχητών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα του κρατικού προϋπολογισμού, είπε η Τετριάκοβα. Σύμφωνα με αυτήν, ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο ποσό και επομένως το σύστημα πρέπει να μεταμορφωθεί και να ενημερωθεί. Αντί για επιδόματα, θα προσφέρουν στους στρατιωτικούς στέγαση οικονομική στήριξη από το κράτος για την περίοδο προσαρμογής στην πολιτική ζωή, αποκατάσταση, διακοπές, καθώς και συγκεκριμένη ύψους κρατική βοήθεια. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ουκρανίας δεν ανταποκρίνεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της αναφέρθηκε και προηγουμένως. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.